Καλησπέρα αγαπημένοι μου, λοιπόν δεν είναι τέλειο, δεν είναι τέλειο το self-tan από σκάνδαλ και του σώματος, αλλά του προσώπου, φίλοι μου, όπως σας τα λέω και στο Instagram που βλέπετε να τα εφαρμόζουμε και σε βραδινή ρουτίνα και σε πρωινή αλλά και σε ενδιάμεση, θα σου πω ότι χρησιμοποιείτε όπως και όποια ώρα σε βολεύει. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ακόμα σκέψου και το ώρα που φοράμε μακιγιάς. Πώς? Κλασικά, όπως το χρησιμοποιούμε και μετά τη ρουτίνα. Κοίτα, θα το ανακοινήσεις, θα κρατήσεις την απόσταση που πρέπει. Και σε 3 με 4 ώρες θα γίνουμε ακόμα πιο J-Lo. Δεν έχει σημασία η σειρά τοποθέτησης, αν θα το βάλεις πριν ή μετά την κρέμα, αρκεί να μην το συνδυάσεις με τα συστατικά που δεν επιτρέπονται, όπως. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις τα συστατικά, αλλά πάμε να τα πούμε σε περίπτωση που κάποιος, κάποια, έχει έρθει τώρα στην παρέα μας και δεν γνωρίζει απόλυτα. Όταν κάνουμε self-tan, λοιπόν, δεν χρησιμοποιούμε το self-tan σε ρουτίνα που βάζουμε ρετινόλι ή όταν κάνουμε self-tan δεν θα βάλουμε και οξέα μαζί. Εντάξει, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Για παράδειγμα, είναι απόγευμα, γυρίζω σπίτι από τη δουλειά, γυρίζω σπίτι από τη σχολή, κάνω τον μακιγιάζ μου, κάνω ή ένα scrub όπως έχουμε δείξει πολλές φορές στο Instagram, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάνει ένα scrub για να έχουμε ομοιόμορφο μαύρισμα, είτε κάνουμε self-tan στο πρόσωπο είτε κάνουμε self-tan στο σώμα μας. Και αν δεν έχουμε ένα scrub με κόκκους, μπορούμε να κάνουμε οξέα απόγευμα. Εντάξει, και μετά από ένα διωράκι, ναι, στη βραδινή ρουτίνα τρίωρο, να χρησιμοποιήσουμε το αυτομαυριστικό. Απλά όχι μαζί στην ίδια ρουτίνα. Κατά τα άλλα, θέλεις να το βάλεις πριν κλειδώσεις με την κρέμα σου, θέλεις να το βάλεις μετά που θα κλειδώσεις με την κρέμα σου, θες να κάνεις self-tan και στο δρόμο και στο γραφείο και πάνω από το μακιγιάζ. Ό,τι ώρα θέλεις, το έχεις μαζί σου, έτσι κι αλλιώς μπαίνει ακόμα και στο αεροπλάνο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 75 ml είναι, οπότε όποια στιγμή και όποια ώρα μπορείς να κάνεις self-tan και από χιονάτι να έχεις φέρει το καλοκαίρι πριν την ώρα του. Φιλάκια!